Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Θοδωρή Καραπάντσιο. Είναι καθηγητής στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα Χημίας. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, αν ξεκινούσα τώρα να διαβάζω το βιογραφικό σας και να προσπαθούσα να περιγράψω στους ακροατές μας με ποιον μιλάμε, δεν θα μας έφτανε μία ώρα. Οπότε θα πάω απευθείας στις ερωτήσεις μου και νομίζω ότι μέσα από τις δικές σας απαντήσεις θα μπορέσουν να κατανοήσουν απόλυτα για ποιο λόγο είστε σήμερα μαζί μας. Αφορμή λοιπόν για τη σημερινή μας κουβέντα, η είδηση που πριν από τρεις μέρες περίπου αλλιεύσαμε, σχετικά με μια καινοτομική διαστημοσυσκευή της Airbus, η οποία εκτοξεύθηκε από τη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών με προορισμό το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και φυσικά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε την ευθύνη χειρισμού σε πραγματικό χρόνο της εκτέλεσης του πειράματος και εσείς κύριε Καραπάντσιο είστε επικεφαλής της ομάδας που εκπροσωπεί τη χώρα μας και αν μπορώ να το πω λαϊκά ο άνθρωπος που κατάφερε να συνδέσει τη Θεσσαλονίκη με το διάστημα, έτσι. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω γι' αυτό. Καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, δεν ξέρω αν τα αξίζουμε όλα αυτά, αλλά χαίρομαι που μας δίνετε βήμα για να πούμε στους ακροατές σας κάποια πράγματα που ίσως δεν είναι γνωστά. Πραγματικά είχαμε εκτόξευση ενός πειράματος αποτέλεσμα μιας πολυεθνικής προσπάθειας, δεν ήταν μόνο ελληνικό το πείραμα. Έχουμε όμως σαφή ρόλο σε αυτή την ομάδα, την πολυεθνική. Έχουμε δηλαδή άνθρωπους από την Ευρώπη, από την Ιαπωνία και από την Αμερική στο πείραμα. Το πείραμα αφορά μελέτη γαλακτομάτων. Όταν λέμε γαλακτώματα επιστημονικά δεν εννοούμε το σαμπουάν, εννοούμε δύο υγρά που δεν ανακατεύονται, που δεν αναμειγνύονται, λάδι και νερό για παράδειγμα, αυτό αποτελεί ένα γαλάκτωμα. Τα γαλακτώματα εμφανίζονται σε πάρα πολλά προϊόντα της καθημερινότητας, φάρμακα, καλλυντικά, τρόφιμα και να τα θέλουμε να τα μελετήσουμε για να ξέρουμε πώς θα μπορέσουμε να τα κάνουμε καλύτερα καταρχήν, να κρατάνε περισσότερο, να είναι πιο σταθερά. Αλλά το πιο σημαντικό και για το οποίο χρηματοδοτήθηκε η αποστολή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος είναι ότι θέλουμε πια να μειώσουμε τα πρόσθετα, εκείνα τα χημικά που βάζουμε για να σταθεροποιήσουμε τα γαλακτώματα, έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και γι' αυτό το λόγο χρηματοδοτήθηκε αυτή η αποστολή για να μελετήσει στο διάστημα αυτή τη σταθερότητα. Δεν μπορούσε να γίνει μελέτη στο έδαφος και εμείς και τα άλλα συνεργαζόμενα εργαστήρια που συμμετέχουν στο πείραμα δουλεύουν με γαλακτώματα πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δυστυχώς η ελαφριά φάση που συνήθως είναι η ελαιώδης φάση, το λάδι φεύγει πάνω, διαχωρίζεται από το νερό, από την υδατική φάση και έτσι δεν είναι εύκολο να τα μελετήσει κανείς και να καταλάβει σε λεπτομέρεια ποιοι είναι οι μηχανισμοί. Στο διάστημα μπορούμε να το κάνουμε, δεν υπάρχει βαρύτητα, δεν υπάρχει άνοση, οπότε θα καταλάβουμε και μετά θα φταχθούμε κάτω να το εφαρμόσουμε με τις βιομηχανίες που συμμετέχουν και έχουμε μεγάλες βιομηχανίες μέσα, πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες θα προσπαθήσουν να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα δημιουργώντας καλύτερα μείγματα, καλύτερα κοκτέιλ από αυτά τα πρόσθετα. Πάνω σε αυτό βέβαια και ευχαριστώ πολύ και για την πάσα που μου δίνετε. Όταν σας προσκάλεσα για αυτή την κουβέντα, είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου και ένα ερώτημα που ξεφεύγει από, αν θέλετε, από το ακαδημαϊκό πλαίσιο της έρευνας και θα το θέσω υπόψη σας ευθύς αμέσως. Μπορεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σε μια κίνηση εξωστρέφειας, αν θέλετε, να ανοίξει τις πόρτες του και να πλησιάσει το ευρύ κοινό ή μήπως οι ερευνητές του είναι καταδικασμένοι να απευθύνονται αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή κοινότητα και νομίζω ότι μπορούμε να φέρουμε ως παράδειγμα αυτό το πείραμά σας και τη μελέτη σταθερότητας των γαλακτωμάτων. Ξέρετε, το Αριστοτέλειο είναι ένας θησαυρός που πολλοί από εμάς, πολλοί στην Ελλάδα δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το ξέρουμε. Φταίμε και εμείς από μέσα από το Αριστοτέλειο που δεν έχουμε βρει τον κατάλληλο τρόπο και τη γλώσσα για να επικοινωνήσουμε. Οπότε φέρουμε μερίδιο ευθύνης και θα έλεγα ότι πρώτοι εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο και ύστερα οι άλλοι να μας ακούσουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όπως και σε όλα τα πράγματα στη δική σας δουλειά ή και στα αθλητικά, αν δεν είσαι ειδικός δεν μπορείς να καταλάβεις. Χρειάζεσαι λοιπόν βοήθεια. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τα μεγάλα πανεπιστήμια, θα έλεγα, της χώρας είναι ένας πλούτος ερευνητικών αποτελεσμάτων που δυστυχώς για την Ελλάδα, ενώ γίνονται δημοσιεύσεις, ενώ υπάρχουν βραβεύσεις, αναγνωρίσεις επιστημόνων και επιστημονικών ομάδων, φτάνουμε μέχρι το σημείο να πάρουμε διεθνείς πατέντες. Όταν ήρθε η ώρα μετά την πατέντα αυτή να την κάνουμε εμπορικό προϊόν, εκεί σταματάει η καλή ροή, γιατί δυστυχώς υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα που αφορούν τη δομή, την οργάνωση, την οικονομία της χώρας. Δεν έχουν να κάνουν δηλαδή με το πόσο καλή ήταν η πατέντα, η καλή η τεχνολογία, αλλά με το ότι δεν υπάρχει καινοτροπία. Γι' αυτό συχνά βλέπετε και οι πετυχημένες προσπάθειες από ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα
βρίσκουν εφαρμογή στο εξωτερικό. Και αυτό χάνει η πατρίδα βέβαια γι' αυτό. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε και μπορείτε να βοηθήσουμε να το αλλάξουμε. Πρέπει να το αλλάξουμε. Εμείς τουλάχιστον από το όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, ενώ ως μέσο μαζικής ενημέρωσης, να ξέρετε ότι πάντοτε θα προσπαθούμε να το πετύχουμε. Τώρα, κύριε καθηγητά, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν εκ νέου και δύο καμπάνιες παραβολικών πτήσεων πάνω από τον Ατλαντικό με αφετηρία τον Πορτό της Γαλλίας, αν δεν απατώμε. Σας ενημερώνω ότι θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση της επιστήμης. Αυτοπροσκαλούμε να συμμετέχω σε μια από αυτές, όπως είδα ότι πολύ επιτυχημένα κάνετε με τη συνάδελφο τον κύριο Κοσιόνη. Θα μας δώσετε μια εικόνα για αυτές τις παραβολικές πτήσεις. Πολύ ευχαρίστω. Καταρχήν, πριν από την κυρία Κοσχόνη, πολλά χρόνια πριν, πέταξε μαζί μας ως δημοσιογράφος και όχι ως πολιτικός και ο κύριος Ρουσόπουλος, τότε ήταν στο ΣΤΑΡ, μια εκπομπή ντοκιμαντέρ, το 7 συν 7. Από τις πρώτες πτήσεις μας, όταν γύρισε από το εξωτερικό στην Ελλάδα, ενδιαφέρθηκε, έμαθε, όπως μάθατε κι εσείς, ότι κάνουμε παραβολικές πτήσεις, ενδιαφέρθηκε και ήρθε μαζί μας, κάλυψε δημοσιογραφικά την αποστολή. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα, που θα έλεγα ότι συγκινεί εμάς τους επιστήμονες, γιατί οι παραβολικές πτήσεις επιτρέπουν να νιώσει ο ίδιος ο επιστήμονας, να είναι μέσα στο σκάφος, να νιώσει την έλλειψη βαρύτητας και να κάνει πείραμα σε αυτές τις συνθήκες. Ενώ όλα τα υπόλοιπα, τα μεγαλεπίβολα και τα πανάκριβα, όπως ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, δυστυχώς η συγκίνηση δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχή. Είσαι κάτω στο έδαφος και κατευθύνεις. Στέλνεις εντολές με δορυφόρους, αλλά δεν συμμετέχεις ο ίδιος μέσα στο σκάφος. Οι παραβολικές λοιπόν πτήσεις το δίνουν αυτό, σου προσφέρουν τη συγκίνηση. Φεύγουμε λοιπόν από τον Μπορντό της Γαλλίας, βγαίνουμε στον Ατλαντικό με ένα ειδικό μεγάλο Airbus, το οποίο δεν έχει μέσα καθίσματα, αλλά έχει συσκευές πειραματικές και τους ερευνητές. Το Airbus παίρνει φόρα, είναι ειδικοί κινητήρες του Airbus. Κάποια στιγμή ανεβάζει προς τα πάνω τη μύτη του, σβήνει τον κινητήρα και εκτελεί μια τροχιά που μοιάζει με παραβολή, το σχήμα της παραβολής, γι' αυτό λέγεται και παραβολική πτήση. Και σε μια παραβολή που κρατάει περίπου 30 δευτερόλεπτα, έχουμε έλλειψη βαρύτητας. Συσκευές και άνθρωποι μέσα στο αεροσκάφος νιώθουν, βιώνουν την έλλειψη βαρύτητας και γίνονται πειράματα. Τώρα θα μου πείτε, είναι δυνατόν να γίνουν πειράματα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα? Καταρχήν, δεν γίνεται μόνο μια παραβολή. Σε κάθε καμπάνια γίνονται 90. Άρα λοιπόν έχουμε 90 διαστήματα των 30 δευτερολέπτων. Κατά δεύτερον, υπάρχουν φαινόμενα τα οποία μπορεί να εξελιχθούν μέσα σε κλάσματα των δευτερολέπτων, όπως πειράματα βρασμού, πειράματα απαερίωσης, πειράματα που έχουν να κάνουν με τα γαλακτώματα, γιατί γι' αυτό θα πάμε σε αυτές τις δύο παραβολικές πτήσεις που μάθατε. Mm-hmm. Πάμε να μελετήσουμε γαλακτώματα, αλλά σαφώς η πληροφορία μέσα 30 δευτερόλεπτα δεν υποκαθιστά την πληροφορία των εβδομάδων και μηνών που θέλουμε να δούμε τη σταθερότητα στο διάστημα. Γι' αυτό και το πείραμα στον διεθνή σταθμό είναι αναντικατάστατο. Μας προσφέρει όμως εμάς τους ερευνητές την συγκίνηση του να είμαστε μέσα και να νιώθουμε την έλλειψη βαρύτητας. Και θα έλεγα με μια μικρή περηφάνεια ότι η ομάδα μας εδώ στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο τμήμα χημίας, είναι πολύπειροι. Είμαστε αυτό που θα έλεγε κανείς στα αγγλικά frequent flyers. Αυτές οι δύο πτήσεις αποτελούν την 12η και 13η πτήση. Είμαστε μέσα στις 5-6 ομάδες της Ευρώπης που έχουμε συμμετάσχει σε τόσες πολλές πτήσεις. Έχουμε μαζέψει πάνω από 5 ώρες αθρηστικά σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Είμαστε δηλαδή ό,τι πλησιέστερο υπάρχει σε αστροναύτη στην Ελλάδα. Ακόμη τουλάχιστον. Δεν έχουμε κάποια στιγμή πραγματικό αστροναύτη. Εξαιρετικό. Κύριε καθηγητά, θα προσπαθήσω να αποσπάσω δημόσια εδώ την υπόσχεση ότι ο Λίμπερο 107,4 θα καλύψει κάτι τέτοιο κάποια δεδομένη στιγμή πάντως. Είναι εξαιρετικό. Πολύ ευχαρίστω. Πολύ ευχαρίστω. Όπως σας είπα, υπάρχουν δημοσιογράφοι που ακολουθούν τις αποστολές. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που το κάνουν με μεγάλη επιτυχία. Θα σας έλεγα ότι το έχουμε και ανάγκη, γιατί θέλουμε να δείξουμε στον Έλληνα που φορολογείται και στερείται για να κρατάει τα πανεπιστήμια ανοιχτά και να μορφώνει τα παιδιά του. Θέλουμε να του δείξουμε ότι αυτά δεν γίνονται γιατί κάποιοι το έχουν χόμπι. Γίνονται δουλειές που πρώτον προβάλλουν την πατρίδα, δεύτερον έχουν αντίκρισμα και αποτέλεσμα στην οικονομία. Αν κάτι από όλα αυτά μπορέσει να υλοποιηθεί και να γίνει προϊόν υπηρεσία αύριο, αυτό είναι κέρδος για όλους μας. Έτσι ακριβώς. Τώρα, πέραν τούτων, κύριε Καραπάντσιο, είστε και επικεφαλής της ομάδας μέτρησης λιμάτων στην πόλη μας. Και πραγματικά δράτωμε της ευκαιρίας για να μας βοηθήσετε πάνω σε αυτό. Όλοι το τελευταίο διάστημα αισιοδοξούμε για την πορεία της πανδημίας και μετά από 2 χρόνια έχουμε δίκιο που αισιοδοξούμε. Ήρθε η ώρα να απαλλαγούμε από όλους εκείνους τους περιορισμούς που μας κρατούν δέσμιους. Αναγκαστικά τώρα θα σας μεταφέρω πράγματα που συζητάμε μέσα στην ομάδα επιδημιολογίας λιμάτων με το συντονισμό του Πρίτανη. Είναι ένα πρόβλημα πολυπαραμετρικό που απαιτεί διεπιστημονικότητα, το αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm.
Επομένως, αυτά που θα μεταφέρω δεν είναι οι προσωπικές μου απόψεις, ας πούμε είναι οι απόψεις της ομάδας. Είμαστε σε μια φάση που λόγω της όμικρον, η οποία δεν είναι τόσο νοσηρή η μετάλλαξη, δημιουργεί λοιπόν ηπιότερα συμπτώματα, επομένως έχουν ξεκουραστεί, έχουν ανακουφιστεί τα νοσοκομεία, έχουμε λιγότερες εισαγωγές, τα μηνύματα είναι θετικά. Εκείνο που δεν μπορεί κανείς να πει, και αν το πει είναι μάγος, είναι ότι δεν θα έρθει μια μετάλλαξη σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, η οποία δεν θα την πιάνουν τα εμβόλια και κάποιος μπορεί να νοσήσει πάλι σοβαρά. Η στατιστική λέει, από το παρελθόν, από άλλες επιδημίες και πανδημίες, ότι όσο περνά ο καιρός, η πιθανότητα να εμφανιστεί μια τέτοια επικίνδυνη μετάλλαξη είναι μικρή. Γιατί ακριβώς επικρατεί αυτή η οποία δεν δημιουργεί νόσηση. Λίγο να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό για τους ακροατές σας. Ναι. Ο ιός δεν έχει εγκέφαλο, δεν έχει νοημοσύνη. Δεν σκέφτεται, δεν προσπαθεί δηλαδή να ελιχθεί απέναντι στα μέσα που εμείς του βάζουμε σαν εμπόδια. Λειτουργεί καθαρά δαρβινικά. Δηλαδή εξελίσσεται συνέχεια και από γενιά σε γενιά υπάρχουν μικρές αλλαγές που τον διαφοροποιούν και δημιουργούν τις μεταλλάξεις. Κάποιες από αυτές τις μεταλλάξεις είναι πάρα πολύ νοσηρές και θανατηφόρες. Είναι όμως καταδικασμένες να πάνε μαζί με αυτόν τον ξενιστή που το σκότωσαν. Δηλαδή ενώ είναι πάρα πολύ θανατηφόρες, επειδή σκοτώνουν και τον άνθρωπο που τις κουβαλάει, δεν μεταδίδονται. Άρα είναι λοιπόν νομοτελειακό το ότι αυτές οι μεταλλάξεις που επικρατούν στον πληθυσμό είναι αυτές που δεν δίνουν ισχυρή νόσο, αλλά μεταδίδονται εύκολα, όπως η όμικρον. Γιατί ακριβώς επειδή δεν σκοτώνει, μπορεί και μένει ζωντανός ο άνθρωπος και το μεταδίδει. Πάει λοιπόν καθαρά με τους νόμους της φυσικής και της βιολογίας. Όταν συμβεί αυτό και επικρατήσει, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η όμικρον έχει επικρατήσει και οι μικροπαραλλαγές γύρω από την όμικρον, η στατιστική των άλλων πανδημιών λέει ότι δεν θα έχουμε τόσο μεγάλη πιθανότητα κάποιας κακής καινούργιας μετάλλαξης. Δεν ισχύει όμως 100% αυτό που σας λέω. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος. Κανείς πρέπει να είναι ειλικρινής, να λέει την αλήθεια. Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Πάντως θα κρατήσω, θαρώ αυτό το ψήγμα έστω αισιοδοξίας που μας δώσατε και μετά από δύο χρόνια και πλέον ελπίζουμε όλοι ότι κάτι θα αλλάξει. Βέβαια, κρατώ επίσης και τη δική σας συμβουλή να είμαστε σταθεροί σε όλα αυτά που μας λένε οι επιστήμονες και νομίζω ότι με τον τρόπο σας ξεκαθαρίσατε και ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να γνωρίζουμε όλοι εδώ και καιρό σχετικά και με το ίδιο το εμβόλιο, αν θέλετε, και με τον ιό. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή μας. Ήταν τιμή να σας φιλοξενήσουμε και πραγματικά αδειμονούμε για την επόμενη φορά που θα έχετε κάτι τόσο εξαιρετικό να μας πείτε. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και την υπομονή να ακούσετε πράγματα που μάλλον το ακροατήριό σας δεν έχει συνηθίσει να ακούει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Καλό απόγευμα.